είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε δεύτερο μέρος της εκπομπής και έχω τη χαρά να φιλοξενώ στο πλατό της εκπομπής δύο κυρίες με τις οποίες θα συζητήσουμε ένα πολύ σημαντικό θέμα. Έχει να κάνει με το πώς όλοι εμείς μπορούμε να γίνουμε θελοντές δότες μυελού των οστών. Το Άραμα Ελπίδας, το γνωρίζετε, κάνει μια πολύ σημαντική δουλειά σε αυτό το κομμάτι. Σώζει ζωές, κυριολεκτικά, έτσι θα το πούμε, κινητοποιεί τον κόσμο. Ο κόσμος γίνεται δότης μυελού των οστών και συνάνθρωποι μας οι οποίοι περιμένουν το θαύμα, το ζουν. Είναι πολύ σημαντικό το έργο και μάλιστα αυτό έρχεται να ενισχύσει και το κοινωνικό πρόσωπο του ημιμαραθωνίου Κρήτης την ερχόμενη Κυριακή στο Αρκαλοχώρι, εκεί όπου τώρα Άραμα Ελπίδας δίνει το παρόν για να γίνετε όσοι από εσάς δώσετε το παρόν εκεί δότες, θελοντές δότες μυελού των οστών. Λοιπόν, οι καλεσμένοι μας θα πούν περισσότερα, έχω ήδη πει πολλά. Κοντά μας είναι η κυρία Ελένη Καραγιώργη, είναι δότρια μυελού των οστών. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Και είναι και η κυρία Ιωάννα Βαρελά, βιολόγος, συνεργάτης του Οράματος Ελπίδας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Και θέλω να ξεκινήσω με εσάς, γιατί η αλήθεια είναι ότι το Όραμα Ελπίδας κάνει πολύ σημαντική δουλειά και αυτή έχει γίνει ορατή για τα καλά και στην Κρήτη. Είναι έτσι, έχουν οι Κρητικοί ευαισθητοποιηθεί πολύ το τελευταίο καιρό? Οι Κρητικοί είναι από τους θερμούς υποστηρικτές μας. Mm-hmm. Όπως είπα, το Όραμα Ελπίδας λειτουργεί 4 χρόνια και ένα μεγάλο ποσοστό των εθελοντών δοτών που έχουν γραφτεί στο Όραμα Ελπίδας, εθελοντών δοτών μυελού των οστών, mm-hmm. προέρχεται από εγγραφές που έχουν γίνει στην Κρήτη. Έχουμε πάρα πολλούς συνεργάτες στην Κρήτη που κάνουν εγγραφές για εμάς, mm-hmm. σε όλους τους τομούς, είτε φορείς, νοσοκομεία, είτε συλλόγους, αλλά ακόμα και μεμονωμένα άτομα που εθελοντικά το στηρίζουν, το έχουν αγκαλιάσει πραγματικά. Και γι' αυτό κιόλας μεγάλο ποσοστό δοτών συμβατών είναι και από την Κρήτη. Μεγάλο ποσοστό λοιπόν δοτών συμβατών, και αυτό το κρατάμε γιατί είναι σπάνιο δυστυχώς να βρεθεί ένας συμβατός δότης. Πείτε μου ποιο είναι το ποσοστό, νομίζω είναι υπερελάχιστο. Στα 4 χρόνια που λειτουργεί το Όραμα Ελπίδας, αρχές του 2014 έγιναν τα επίσημα εγκαίνια με πρόεδρο την κυρία Βαρδινογιάννη, mm-hmm. και μέσα σε αυτό το διάστημα προσπαθούμε να ενημερώσουμε τον κόσμο και να τον ευαισθητοποιήσουμε για την εθελοντική προσφορά μυελού των οστών, γιατί βλέπουμε ότι έλειπε η ενημέρωση mm-hmm. Στον κόσμο. Έχουν γραφτεί μέχρι στιγμής περίπου 75.000 εθελοντές δότες. Και έχουν βρεθεί συμβατοί. 30. 30. Ναι. Πολύ μικρό το ποσοστό. Καταλαβαίνουμε τι ανάγκες υπάρχουν. Πόσο σημαντικό είναι. Πόσο σημαντικό είναι. Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι είναι μικρό ποσοστό, αλλά αυτό σημαίνει και ότι 30 άτομα βοηθήθηκαν. Έτσι. Ναι, βέβαια. Ναι. Μικρό ποσοστό σε ό,τι έχει να κάνει με το πόσο δύσκολο είναι να βρεθεί ναι, συμβατός δότης. Αυτό δείχνει και το πόσο μεγάλη είναι ανάγκη όσο περισσότεροι μπορούμε να γίνουμε θελοντές για να αυξηθεί και το ποσοστό των συμβατών. Κάπως έτσι η κυρία Καραγιώργη, λοιπόν, βρέθηκε στον ημιμαραθώνιο Κρήτης, ο οποίος στηρίζει το Όραμα Ελπίδας, και θέλω να μου πείτε πώς βρεθήκατε να αποφασίζετε ότι θέλω να γίνω εθελοντής. Έδωσα σάλιο με τη διαδικασία την οποία θα δούμε, και πώς μετά καταλήξαμε στο να είστε αυτή τη στιγμή δότρια, βρεθήκατε συμβατή. Λοιπόν, εμένα η ιστορία μου ξεκίνησε το 2014, στο πρώτο mm-hmm. Αρκαλοχώρι Street Run ήταν τότε. 2 μέρες πριν γινόταν μια εκδήλωση για να ενημερωθούμε για τη διαδικασία. Είχα πάει. Όταν έμαθα ότι είχε αλλάξει ο τρόπος, μπορείς να μην κάνεις παρακέντηση, απλά να δώσεις απλά αίμα, mm-hmm. σκέφτηκα από μέσα μου, γιατί δεν το κάνουν όλοι. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά έφυγα και δεν έγινα. Mm-hmm. Μετά από 2 μέρες περίπου ήταν ο αγώνας και έτυχε εκείνη τη μέρα μια φίλη μου να έχει γενέθλια και να μου πει: θέλω να κάνω δώρο στον εαυτό μου να γραφτώ δότρια. Πάμε μαζί. Μπράβο της. Μπράβο και στη φίλη, λοιπόν. Και έτσι πήγαμε. Μπράβο και στη φίλη που παρακίνησε το όλο αυτό. Μπράβο και σε εσάς που πήρατε την πρωτοβουλία. Πας λοιπόν εκεί. Σου μιλάω στο ελληνικό, βέβαια, γιατί νιώθηκε την οικειότητα. Πας εκεί, δίνεις σάλιο, να πούμε και να δείξουμε και τη διαδικασία. Κυρία Βαρελά, νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία να πούμε ότι με αυτό εδώ, και αφού το δείξει η κάμερα, θέλω να μας περιγράψετε και τι ακριβώς κάνει. Αυτός είναι ένας μορφοφόρος τηλεός, μια παντονέτα, να το πούμε απλά. Παντονέτα. που με στοματικό επίχυσμα, παίρνοντας μέσα από το μάγουλο, τρίβοντας μέσα από το μάγουλο, να σας το πω απλά,
μπορούμε να δούμε το τίποτα δότη. Αυτό αρκεί για να γίνει κάποιο δότη. Παίρνετε λίγο σάλιο, λοιπόν. Ακριβώς. Αυτό. Αυτή είναι η διαδικασία. Αυτό, ναι. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε με την ιστορία της κυρίας Καραγιώργη. Σας ενημερώνουν πότε ότι είστε συμβατή δότρια. Περίπου 2 χρόνια αργότερα. 2 χρόνια αργότερα, αφού έχετε δώσει λοιπόν το δείγμα αυτό το οποίο συζητάμε. Πρώτες σκέψεις. Η αλήθεια είναι ότι μίλησα με την Ιωάννα εκείνη τη μέρα, με πήρε τηλέφωνο. Εγώ ήμουν στον δρόμο γιατί ανέβαινα Αθήνα και προσπαθούσα να προλάβω το καράβι. Όταν κατάλαβα περί τίνος πρόκειται, της είπα αύριο το πρωί θα είμαι εκεί. Mm-hmm. Έτσι πήγα την άλλη μέρα το πρωί, για να ταυτοποιήσουμε και μέσω αίματος ότι είμαι όντως συμβατή. Ναι. Και ξεκίνησε η διαδικασία. Ξεκίνησε η διαδικασία, η οποία είναι απλά πώς. Νομίζω θα μας πει και η Ιωάννα, πρέπει να μπει και ο ασθενής σε μια διαδικασία πριν γίνει. Εγώ θέλω να μου πείτε, εσείς τι νιώσατε, εσύ ό,τι έχει να κάνει με το αν νιώσατε κάτι επώδυνο. Γιατί αυτό είναι που φοβάται ο κόσμος, ότι μπορεί να είναι μια επώδυνη διαδικασία. Η δικιά σας εμπειρία λέει τι. Έδωσα απλά αίμα. Ναι. Απλά είναι λίγο παραπάνω ο χρόνος που δίνεις, δεν είναι μια απλή αιμοδοσία. Ναι. Παίρνω ένα παράγοντα 4-5 μέρες πριν για να αυξηθεί ο μυελός, δεν ξέρω την ορολογία μας. Ναι, αυτό ναι. Αυτό. Αυτό ήταν. Αυτό. Τίποτα επώδυνο, τίποτα που σας έβγαλε από την καθημερινότητά σας. Και σε αυτό θέλω να πω κάτι που διάβασα πρόσφατα στο ίντερνετ από μια κοπέλα στο Όραμα που ενημερώνει τον κόσμο, ότι κάνουμε καθημερινά πράγματα επώδυνα στον εαυτό μας για την ομορφιά μας, είτε είναι piercing, είτε είναι τατουάζ, είναι οτιδήποτε. Συμφωνήσω. Και πολλοί σκέφτονται, θα πονέσω με αυτό. Μα θα σου πει ένας άνθρωπος. Ακόμα και να πονούσες, αξίζει να το κάνεις. Αλλά δεν πονάει. Και αυτή η μαρτυρία, νομίζω, κύριε Βαρελά, είναι αυτή που τα λέει όλα. Το ότι είναι ένας άνθρωπος που τον έχουμε εδώ, τον έχουμε δίπλα μας. Η Ελένη είναι το ζωντανό παράδειγμα, το ότι μπορεί να γίνεις δότης, να βοηθήσεις έναν άνθρωπο και να έχεις μια χαρά. Γιατί υπάρχει πάρα πολύ παραπληροφόρηση πάνω σε αυτό το θέμα. Εγώ θέλω να σχολιάσω και. Γιατί σαν χθες θυμάμαι που πήρα τηλέφωνο την Ελένη να την ενημερώσω ότι έχει βρεθεί συμβατή και να την ακούω από το τηλέφωνο μια γλυκύτατη κοπέλα, αμέσως πρόθυμη να έρθει. Δηλαδή πήρα τηλέφωνο, ήταν στον δρόμο για Αθήνα και την επόμενη μέρα ήρθε στο γραφείο μου στην Οικολογική Μονάδα Παιδών. Μαζί με το θείο της κιόλας, άμα θυμάμαι καλά. Και πραγματικά είναι από τα άτομα που μας δίνει, η δότηση μας είναι αυτή που μας δίνει και εμάς δύναμη να προχωρήσουμε. Έτσι με τον ενθουσιασμό. Να, ακριβώς. Και αν δεν κάνω λάθος, από το Αρκαλοχώρι και τις δραστηριότητες εκεί και τον ημιμαραθώνιο έχει βρεθεί κι άλλος συμβατός δότης. Έτσι. Η Ελένη είναι η πρώτη που βρέθηκε. Η Ελένη είχε κάνει την εγγραφή της το 2014. Ναι. Και από τις εγγραφές της, από το περσινό ημιμαραθώνιο Κρήτης, βρέθηκε και δεύτερος συμβατός δότης που θα δώσει σε λίγες μέρες. Να τολμήσω να ρωτήσω για τον λήπτη. Καταρχήν, δότης και λήπτης έρχονται σε κάποια επαφή, γνωρίζει ο ένας. Υπάρχει μια ανωνυμία μεταξύ δότη και λήπτη για ευνόητους λόγους τα πρώτα 2 χρόνια. Αλλά μετά, άμα και οι δύο το επιθυμούν, μπορούν να γνωριστούν. Και φυσικά υπάρχει και μια ανώνυμη αλληλογραφία ή ενημέρωση, ας πούμε, άμα θέλουν μέσα σε αυτό το διάστημα. Άρα, για παράδειγμα, στην περίπτωση της κυρίας Καραγιώργη, γνωρίζουμε την πορεία της υγείας του λήπτη. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το γνωρίζουμε και ξέρουμε ότι πάει καλά. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Να ξέρουμε ότι αν μπορούμε να μάθουμε κάτι σε ό,τι έχει να κάνει ξέρουμε με αυτό. Και ξέρουμε και ότι πάει καλά. Και πιστεύω σε λίγο, άμα το επιθυμούν και οι δύο, θα τα γνωριστούν κιόλας ούτως άλλως. Μιλάμε για νεαρή ηλικία ή για μεγαλύτερη ηλικία. Χωρίς να χρειάζεται να μας δώσετε περισσότερα στοιχεία, φυσικά καταλαβαίνουμε ότι. Ό,τι μπορείτε να μας πείτε. Όποιος, γιατί είναι σημαντικό αυτό να το ξέρει και όποιος γίνει δότης, όλες οι τράπεζες δοτών παγκοσμίως συνεργαζόμαστε μεταξύ μας. Δηλαδή, όποιος κάνει την εγγραφή του Όραμα Ελπίδας μπορεί να βρεθεί συμβατός είτε με ασθενή που νοσηλεύεται στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό, είτε παιδί, είτε ενήλικα. Ωραία. Άρα, τώρα στην περίπτωση, ας πούμε, της κυρίας Καραγιώργη, πρόκειται για ένα περιστατικό στο εξωτερικό ή στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, ενήλικα. Ενήλικα. Λοιπόν, να ευχηθούμε τα καλύτερα. Πώς νιώθεις που μαθαίνεις για την πορεία της υγείας του λήπτη? Έχω ζαλίσει λίγο την Ιωάννα. Γιατί την παίρνω συνέχεια τηλέφωνο, μάθαμε κάτι, τι γίνεται. Εντάξει, τώρα έχω περάσει αρκετό διάστημα, οπότε μετράω λίγο αντίστροφα. Εντάξει, είναι πάρα πολύ ωραία. Ικανοποίηση, το συνέστημα.
η διαδικασία όλη και εκείνη τη μέρα, όπως μου το είχαν περιγράψει, αλλά όταν έγινε το είδα, είναι ότι είναι μια γιορτή για όλους εκεί πέρα εκείνη τη μέρα που πας να δώσεις. Και αυτό νομίζω είναι το σημαντικό. Η διαδικασία πρέπει να γίνει αποκλειστικά στην Αθήνα. Κάποιος θα πρέπει να έρθει στην Αθήνα για να, γίνει, για να δώσει αίμα. Υπάρχουν συγκεκριμένα κέντρα συλλογής στην Ελλάδα. Μπορείτε στην Αθήνα, είτε στη Θεσσαλονίκη, είτε στη Πάτρα. Οπότε, όποιος είναι στην Κρήτη, μένει στην Κρήτη, έρχεται στην Αθήνα συνήθως. Ωραία. Σε περίπτωση που κάποιος, γιατί θα είστε και στον ημιμαραθώνιο λοιπόν της Κυριακής στο Αρακαλοχώρι, όπου φυσικά θα μπορεί και να συμπληρώσει την αίτηση εγγραφής και να δώσει και δείγμα για να εγγραφεί και να γίνει εθελοντής δότης μυελού το γνωστό. Σε περίπτωση που δεν βρεθεί στο Αρακαλοχώρι και ή δεν σας δει εκεί ή για κάποιο χύψη λόγο δεν γίνει εκεί εθελοντής, πώς μπορεί να σας βρει? Όσο αφορά στην Κρήτη, καταρχήν, όσο αφορά το Ηράκλειο, να πούμε, γιατί όπως σας είπα, έχουμε φίλους και υποστηρικτές σε όλους τους τομείς. Ευτυχώς. Ευτυχώς, ναι. Χωρίς αυτούς δεν θα κάναμε τίποτα. Και χωρίς, βέβαια, τους ευαισθητοποιημένες δότες. Στην Κρήτη έχουμε το Σύλλογο Λιαχτίδα που κάποιος μπορεί να πάει. Είναι ο κύριος Παπαρδέλας που και αυτός μας βοηθάει σε διάφορες δράσεις που διοργανώνονται. Και ο πατέρας της Ελένης υπάρχει η ευαισθητοποίηση. Ξέρετε, γιατί όταν το ζεις καταλαβαίνεις και πόσο σημαντικό είναι. Έχουμε φυσικά και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου μας βοηθάει πάρα πολύ. Είναι το Δήμο Αιμοδοσίας. Και γι' αυτό έχουν αυξηθεί και οι δότες στην Κρήτη. Είναι πολύ χαρμόσυνο αυτό το γεγονός. Όσο περισσότερο κόσμο ευαισθητοποιείται, τόσο το καλύτερο. Όσοι λοιπόν βρεθείτε στο Αρακαλοχώρι για τον ημιμαραθώνιο Κρήτης, για κάντε μία στάση. Θα έχετε κάποιο περίπτερο υπάρχουν εκεί? Υπάρχουν ημεροπτικά περίπτερα. Υπάρχουν και αύριο, Σάββατο, στην Πλατεία Ελευθερίας, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Και υπάρχουν το Σάββατο, στο Αρακαλοχώρι που γίνεται και ο αγώνας, από τις 8 μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Πριν σας αποχαιρετήσω, θέλω να μείνουμε και από την Ελένη για όποιον ακόμη μπορεί να είναι διστακτικός. Ωραία. Θα πω κάτι που μου έχει κάνει εντύπωση αρχικά. Είναι ότι μπορούν να έρθουν όλοι στο περίπτερο να ενημερωθούν και δεν πιέζουν ποτέ κανέναν, γιατί είναι προτιμότερο να πεις ότι δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη διαδικασία, δεν θα το κάνω, παρά να βρεθείς, να δώσεις ελπίδα σε κάποιον και τελικά να μην το κάνεις. Να είσαι συμβατός και να πεις τελικά όχι. Νομίζω ότι είναι αρχή αυτό το πράγμα, να μην πιεστεί κάποιος να το κάνει. Δεν πονάει, το ξαναλέμε για μία ακόμα φορά, και θα σωθεί ένας άνθρωπος. Αυτό νομίζω είναι αρκετό. Ναι, αυτό είναι αρκετό και με αυτό θα κλείσουμε. Σας ευχαριστώ θερμά. Και τις δύο. Όμορφη συζήτηση, όμορφα τα μηνύματα και αξίζει εδώ να σημειώσω ότι πρόσφατα το Όραμα Ελπίδας επισκέφθηκε και τον όμιλο της Κρήτη TV και πολλοί από εμάς εδώ θελήσαμε να γίνουμε εθελοντές δότες. Όσο πιο μακριά τρέχει αυτό το μήνυμα, τόσο το καλύτερο. Οι συνάνθρωποι μας, για μας δεν στοιχίζει τίποτα. Συνάνθρωπός μας όμως μπορεί να σωθεί ή ακόμη και κάποιος οικείος μας. Ποτέ δεν ξέρουμε, ή εμείς ήδη μπορεί να το χρειαστούμε. Και τότε θα πούμε, αχ, τότε που είχα την ευκαιρία να γίνω εθελοντής, γιατί και τώρα χρειάζομαι έναν εθελοντή. Σας ευχαριστούμε θερμά. Εμείς ευχαριστούμε. Καλή επιτυχία.